Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Τώρα με την καραντίνα ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται. Η αλήθεια είναι πως είπανε ότι θα τελειώσει. Οπότε περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία. Και όσο περιμένουμε, είπα να έρθω εδώ με κάτι πολύ καινούριο, κάτι πολύ... της μόδας τελευταία. Γενικά κυκλοφορεί πάρα πολύ στο TikTok, κυκλοφορεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Και τι είναι? Είναι τα Foxy Eyes από την Bella Hadid. Σήμερα δεν έχετε την Bella Hadid όμως να σας το δείξει, οπότε έχετε εδώ πέρα την Καλίνα, την Άννου εδώ, την Καλίνα, το Καλίνο κάνελο, να σας δείξει πως θα κάνετε τα πιο τεμπέλικα, να ξέρετε. Το σκέφτηκα πολύ πολύ εύκολα. Θα κάνουμε τα πιο τεμπέλικα Foxy Eyes που έχετε δει ποτέ και θα βγουν τέλεια. Πρώτο βήμα. Παίρνετε ένα λαστιχάκι και πιάνετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ έντονη κοτσίδα. Τώρα εμένα πετάνε τα αυτιά μου. Δεν με πειράζει όμως. Θα είναι έτσι λίγο πιο μοντελέ. Πόσο καιρό έχω να πιάσω τα μαλλιά μου κοτσίδα επειδή είναι κοντά? Δεν τα πιάνω ποτέ σχεδόν. Σε λίγο θα δείτε ότι εμένα αρχίζουν και φεύγουν από κάτω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το πιο τσίτα που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. Θα συνεχίσω με την B. Louise Base. Εσείς τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Άμα δεν έχετε μια λιπαρή βάση όπως αυτή, μπορείτε να βάλετε concealer, το οποίο να μην είναι πάρα μα πάρα πολύ λιπαρό κατά προτίμηση. Γιατί αν είναι πολύ λιπαρό το concealer, ξέρετε τι θα γίνει. Θα μαζευτεί όλη η σκιά μέσα στις γραμμές του ματιού. Στο ματάκι μου, σε όλο το μάτι, όπως συνήθως. Πινελό μου αφήνει σιγά σιγά, όπως βλέπετε. Έχει βγάλει τις τρίχες του, ξέρω εγώ. Και τις μαδάει και πάνω μου, όχι τίποτα άλλο. Τώρα θα πάρω ένα blending brush. Το μόνο που έχω κάνει στο πρόσωπό μου είναι η βάση μου. Αυτό το έκανα με μια πάρα πολύ ελαφριά βάση. Εγώ χρησιμοποίησα CC cream, η οποία θα μου δώσει μια πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, έτσι ώστε να μπορέσω να έχω ένα φυσικό αποτέλεσμα. Εμείς θα ασχοληθούμε όμως με τα μάτια σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται να δώσω τη σημασία στη βάση αυτή τη στιγμή. Και πάμε λίγο να μπλεντάρουμε τη βάση μας, έτσι ώστε να μας τρώσει καλύτερα πάνω ό,τι βάλουμε. Επίσης πολύ σημαντικό βήμα σε αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι το φρύδι. Το φρύδι δεν πρέπει να είναι προς τα κάτω, πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο προς τα πάνω για να δώσουμε αυτή την ανωδική πορεία. Αφού βάλαμε και την βάση μας, θα συνεχίσω με την Nude. Είναι η Rich από Huda Beauty, την οποία δεν σας την έχω δείξει για κάποιο λόγο σε κάποιο βίντεο. Είναι αυτή εδώ η πανέμορφη παλέτα, πανέμορφη πραγματικά. Και θα ξεκινήσουμε με την ανοιχτόχρωμη απόχρωση που έχει εδώ πέρα, που είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και θέλω ένα πολύ flat πινέλο, που είναι αυτό εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θα πάρω την απόχρωσή μου. Και τι έχω να κάνω τώρα? Θα σχηματίσω όπως πάει η φορά του πινέλου. Λίγο πιο ψηλά από εκεί που τελειώνει το μάτι μου. Μια γραμμή προς τα έξω. Την οποία σιγά σιγά θα χτίσω αυτή τη γραμμή. Και τώρα τι κάνω? Θα αρχίσω να το ανεβάζω λίγο προς τα πάνω. Και έχω δημιουργήσει αυτό. Πολύ αχνό, πολύ ήπιο. Πάμε να κάνουμε το ίδιο για την άλλη. Ωραία. Και θα συνεχίσω με την πιο σκούρη απόχρωση που έχει, που είναι αυτήν εδώ. Και θα πατήσω ακριβώς πάνω στη γραμμή που είχα πριν. Με πολύ πολύ προσοχή. Μου βγήκε ας πούμε εμένα λίγο εδώ, οπότε το σώζω λίγο με τον ήχη μου γιατί ακόμη δεν έχω βάλει κάτι από κάτω. Να ξέρετε ότι κατέβει προς τα κάτω δεν μας νοιάζει γιατί θα περάσουμε από κάτω πολύ μα πολύ κοντά concealer. Οπότε μας βοηθάει. Τώρα εγώ τι κάνω? Σιγά σιγά το σβήνω κατά πάνω. Και πάμε να συνεχίσουμε με την πολύ πιο σκούρη απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Αυτή τελείως ταμποναριστά. Θα πάρω και θα κάνω αυτό. Τσακ. Τέλειο. Και πολύ εύκολο, έτσι. Τώρα, θέλω να πάρετε την πρώτη απόχρωση που χρησιμοποιήσετε χωρίς να καθαρίσετε το πινέλο σας. Για να ανοίξουμε λίγο την απόχρωση αυτή που βάλαμε τώρα. Και τι κάνουμε? Κάνουμε λίγο προς τα πάνω. Κινήσεις προς τα πάνω. Πολύ εύκολα θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και ένα eyeliner εδώ πέρα. Αλλά εγώ θα σας το κάνω με μολύβι. Γιατί είναι πιο lazy, όπως είπαμε σήμερα, το μακιγιάζ μας. Ωραία. Παίρνω από Maybelline το Tattoo Liner.
Λοιπόν, είναι ένα από τα αγαπημένα μου μολύβια γιατί είναι πολύ μαλακό και μετά γίνεται αδιάβροχο, οπότε είναι άψογο για μένα. Λοιπόν, φτάνω πολύ κοντά στη ρίζα εδώ. Της βλεφαρίδας μου. Και όπως βλέπετε δεν συνεχίζω καν μέχρι το τέλος. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Παίρνω ένα πάρα πολύ flat, ίσιο, λόγιο πινέλο, τέτοιο. Και παίζω εδώ πέρα στο βάθος από τις βλεφαρίδες μου. Δεν προχωράω προς το παρόν, προς τα έξω. Θέλω λίγο να μου στεγνώσει αυτό το μολύβι. Και όσο αυτό στεγνώνει, εγώ εδώ πέρα δημιουργώ. Δημιουργώ ένα βάθος προς τα μέσα. Πολύ ήπια όμως. Και αρχίζω τώρα και βγάζω προς τα έξω. Βλέπετε πόσο αχνά αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Αυτό θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε, μια αχνάδα. Δεν θέλουμε να φαίνεται μαύρο. Από το καφέ θέλουμε να μεταλλάσσεται στο μαύρο. That's all. Και τώρα θα κάνουμε και μια μαγιά. Θα πάρουμε ένα πινέλο eyeliner, είτε μπορείτε να πάρετε με τριχούλες λεπτές, είτε αυτό, εμένα το πλακέ με βολεύει πιο πολύ. Θα πάρω λίγο έτσι από το μολυβάκι μου και επειδή τα foxy eyes έχουν και γωνία μπροστά, θα σχηματίσω με πολύ προσοχή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να ξέρετε. Μια γωνία εδώ. Και πόσο έχει αλλάξει το μάτι κατευθείαν, έτσι. Αυτή η γωνία είναι εδώ που κάνει τη ζημιά. Σε εισαγωγικά καταλάβατε τι εννοώ ζημιά. Για να σετάρεις όλο αυτό το μάτι, γιατί από πάνω όπως είδατε βάλαμε βάση, αλλά δεν βάλαμε κάτι για να σετάρουμε, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε κάποια πούδρα, είτε μια τελείως μπες σκιά. Εγώ θα σετάρω με τη City Mini Palette και θα πάρω... Με αυτή την παλέτα μπορείτε να κάνετε και όλο το μακιγιάζ σας βασικά, πρέπει να την ξεκινήσω με αυτήν, αλλά okay. Θα πάρω αυτή την απόχρωση την τελείως μπες που πραγματικά αυτά τα δύο χρώματα μοιάζουν πάρα πολύ με την παλέτα της Huda Beauty και είναι μια πάρα πολύ οικονομική παλέτα από τη Maybelline. Θα βάλω για να μπλεντάρω και να ματάρω στην ουσία την επιφάνεια που έχω εδώ. Πάμε να κάνουμε το πιο σημαντικό βήμα σε όλο το μακιγιάζ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το concealer. Θα χρησιμοποιήσω από Tarte Shape Tape, το οποίο είναι στην απόχρωση 22β, με ένα τέτοιο πινελάκι, τύπου make-up είναι αυτό το πινελάκι, αλλά μπορεί να με αφήσει να φτάσω πολύ κοντά στο μάτι, χωρίς να το πειράξω στην ουσία. Λοιπόν, πάω τα μποναριστά και βάζω. Πάρα πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου. Γιατί βράχνιασα έτσι. Και δείτε τώρα πόσο κοντά θα φτάσω. Τόσο κοντά ώστε να το ανεβάσω το βλέμμα προς τα πάνω. Κι άλλο. Είναι ένα mini botox αυτό το μάτι πραγματικά. Before and after. Και πάμε σε ένα ακόμα βήμα που θα μας οδηγήσει στο τέλειο αυτό foxy eye. Και είναι η μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω από την Maybelline, τη La Sensation μάσκαρα. Και θα συνεχίσουμε... βάζοντας πιο πολύ στην άκρη. Προσέξτε να πιάσετε και τις πολύ ακριανές βλεφαρίδες σε αυτό το μάτι. Δεν πειράζει αν λερωθείτε, θα το φτιάξουμε. Πολύ άκρη. Όσο πιο άκρη μπορείτε να φτάσετε, τόσο καλύτερα για αυτό το μάτι. Στις κάτω βλεφαρίδες δεν θα βάλουμε μάσκαρα για να μας δίνει αυτό το εφέ, γιατί αν βάλουμε στις κάτω χάνουμε όλο το foxy eyes που θέλουμε να πετύχουμε. Κατευθείαν ένα άλλο μάτι, φίλε. Θα βάλω και λίγο στην άκρη εγώ βλεφαρίδα, γιατί εντάξει τώρα Μπέλα Χαντίντ είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βάζει βλεφαρίδες. Λοιπόν, αν λερώθηκες όπως και εγώ, παίρνεις μια μπατονέτα, αφού στεγνώσει η μάσκαρά σου και απλά περνάς από πάνω. Τσακ, εξαφανίστηκε. Ένα ακόμα βήμα που θα καθορίσει αυτό το μάτι ως το πιο τέλειο μάτι που έχεις κάνει σε Foxy Eye είναι αυτές εδώ οι Eldora βλεφαρίδες, οι οποίες είναι οι H127 και θα χρησιμοποιήσω την μεσαία, γιατί αυτές είναι οι πιο τέλειες βλεφαρίδες που έχεις δει ποτέ σου. Δείτε, διαχωρίζονται από μόνες τους. Θα χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη μεγαλύτερη, όχι την πρώτη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες,
για να βάλουμε στην άκρη μόνο του ματιού μας και θα δείτε πόσο εύκολα μπαίνουν τώρα αυτές. Θα χρησιμοποιήσω την Duo, την κόλλα. Δεν θέλω ούτε καν τσιμπιδάκι για αυτές τις φλεφαρίδες, είναι τόσο ευκολοφόρετες πραγματικά, λες και έχουν μαγνήτη. Και θα πάρω, αφού στεγνώσει η κόλλα μου λίγο στα 30 δευτερόλεπτα, ή τη φυσάς λίγο ή την κουνάς, και θα την τοποθετήσω ακριβώς στην άκρη των δικών μου βλεφαρίδων και θα πάρω ακριβώς την επόμενη πιο μικρή και θα την βάλω δίπλα για να μην φαίνεται έτσι, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ άκυρο. Έχεις φτιάξει το πιο τέλειο Foxy Eye που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Και πολύ εύκολα, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Και πάμε λοιπόν να τελειοποιήσουμε αυτό το μακιγιάζ. Χτενίζουμε τα φρυδάκια μας. Παίρνουμε το τέλειο της Anastasia Beverly Hills, αυτό εδώ, την πομάδα την υπέροχη. Η δικιά μου είναι η medium brown η απόχρωση. Και τι κάνω τώρα εγώ. Κυρίως θέλω να ανεβάσω λίγο το φρύδι μου, οπότε πάω από εδώ και το φέρνω σε μια ευθεία. Σχηματίζω γραμμούλες για να είναι φυσικό. Έχω έτσι λίγο ένα πιο ανορθωμένο φρύδι μαζί με το μάτι. Και για τελικό βήμα θα πάρω το gel αυτό εδώ πέρα της Anastasia για να δώσω λίγο πιο πολύ ένταση στα φρυδάκια μου και χρώμα για να φαίνονται και πιο φυσικά. Θα κάνω off camera το υπόλοιπο μου μακιγιάζ και θα επιστρέψω για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό εδώ το αλεπουδίστικο μάτι. Όπως είπαμε το Foxy Eyes και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, θα το κάνω στην καθημερινότητά μου, πρώτη φορά το έκανα εδώ μαζί σας και έτσι αποφάσισα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω πως μου αναδεικνύει το βλέμμα, οπότε γιατί όχι να μην το κάνω και καθημερινά. Εντάξει, δεν θα βάζω λιφαρίδα καθημερινά προφανώς όπως καταλάβατε, αλλά εντάξει. Περιμένω τα σχόλιά σας, ελπίζω να το δοκιμάσετε, αν το δοκιμάσετε να μου στείλετε φωτογραφίες. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε πατήστε like από κάτω και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!